Να σου πω λίγο κάτι. Δεν ισχύει. Για να ρίξουμε λίγο το στόχο. Δεν ισχύει. Τι έγινε. Δεν ανεβάσαμε και του τόνου. Τι έγινε με τη Μενεγάκη. Τι έγινε. Η Ντούβλη την κυνηγούσε, ήθελε να τη φάσει σοκολατάκια πιο παλιά. Ποια να. Πριν γίνει ποροστάρι, Ντούβλη, τη Μενεγάκη. Εγώ τι είμαι, πρωτοστάρι. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έγινε με τη Μενεγάκη. Σε κυνηγάνε κάτι. Σε ψάχνουν εξώδικα με εξώδικα. Δεν θέλετε όμως. Τι έγινε με την όμορφη ξανθιά. Η όμορφη ξανθιά. Ρε παιδιά, ο Ραπτόπουλο με ποια τηλεπερσόνα είναι ο Λόιδιο. Ο Λόιδιο, το έχω βρει εδώ και ώρα. Σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε. Η Μενεγάκη την είδε φίρμα. Εντάξει. Είναι φίρμα. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Η βασίλισσα της αυτινής ζώνης είναι, θα σου πω εγώ τι είναι. Η Μενεγάκη πήγε το πρωί. 7.30 ώρα είχε. Δεν ξέρω τι έγινε. Πες μου να ξέρω. Μενεγάκη αποκλείεται να ανασχοληθεί. Η Μενεγάκη πήρε εισιτήριο να πάει στη Ραφίνα 7.30 ώρα, φύγει με το πλοίο. Με το πλοίο. Ναι. Πού να πάει? Στην Άνδρο. Στον Ματέο. Από Ραφίνα πας. Ναι, μάλιστα. Τη Ραφίνα. Το σωσία του Καλαφάτη, του δικού σας. Μην τα ξαναλέει. Πήγε εκεί. Άρχισε να ξυπνήσει γιατί στα 46, στα 46 και περιμέναμε ο πλοίαρχος, ο Βλάξ και ο λιμενάρχης, ο Βλάξ, περιμέναμε και οι 400 βλάκες. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος που ήταν επιβατικός στο πλοίο. Ναι, μάλιστα. Το ξέρεις το ρητό που έλεγε η γιαγιά μου Ιζαμπέτα. Δεν είναι σωστό. Ναι, η γιαγιά μου Ιζαμπέτα έλεγε. Ό,τι ισχύει για τον ένα τον πελάτη. Το μουνί σέρνει καράβι έλεγε. Η γιαγιά μου Ιζαμπέτα. Η γιαγιά μου Ιζαμπέτα έλεγε στα εκείνα χρόνια το μουνί σέρνει καράβι. Στην περίπτωση της κυρίας Μενεγάκη το μουνί δένει καράβι στο μάλο. Ε, όχι ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Δένει καράβι. Το ακινητοποιεί το καράβι. Ναι, το ακινητοποιεί. Γιατί το σύστημα μας δεν είναι Μενεγάκη. Όλοι οι άλλοι που ήταν στο πλοίο κάνουν μία μήνυση.